έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας και τις οικογένειές μας να δυναμώσουμε τον αγώνα για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κλείσιμο των βάσεων του θανάτου. Η αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που προστίθεται στην εμπλοκή μας στον πόλεμο της Ουκρανίας, στη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Μια τέτοια εμπλοκή βάζει τη χώρα μας πιο βαθιά στη δίνη του πολέμου. Μετατρέπει τον ελληνικό λαό σε θήτη και σε δολοφόνο άλλων λαών και ταυτόχρονα σε στόχο αντιπίνων. Ο λαός του Περάματος, της Σαλαμίνας, συνολικά του Πειραιά, βρίσκεται εν δυνάμει σε κίνδυνο, χωρίς να είναι δική τους επιλογή. Από τη στιγμή που εμπλεκόμαστε μέχρι τα μπούνια σε αυτό το μακελιό, δεν μπορεί κανένας να κοιμάται ήσυχος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστικών κομμάτων, απογειώνει την εμπλοκή της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων, συμμετέχοντας σε αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αναλαμβάνει τη διοίκηση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του στρατηγίου της Λάρισας. Είναι τέτοια η ξετσιποσιά της κυβέρνησης που έφτασε στο σημείο να προσφέρει ως ΔΕΛΕΑΡ οικονομική ανταμοιβή στο πλήρωμα της φρεγάτας και στις οικογένειές τους. Αντί να πάρει μέτρα στήριξης των δικαιωμάτων τους όπως και οι ίδιοι ζητούν μέσω των ενώσεών τους, προσφέρει μια οικονομική ανταμοιβή για την αποστολή τους στη ζώνη της φωτιάς. Τόσο κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή. Θέλουν όμως να κρυφτούν και δεν μπορούν. Είναι η χαρακτηριστική δήλωση κορυφαίου στελέχους της κυβέρνησης που είπε ότι τα σύνορα της χώρας είναι όπου βρίσκονται και τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Για τα συμφέροντα των αυτεργατών, των εργαζομένων, των νέων, των στρατιωτών και του λαού ούτε κουβέντα. Αλλά αυτή είναι. Τα νευτεργατικά σωματεία έχουν επανειλημμένα αναδείξει ότι οι ναυτεργάτες έχουν πληρώσει με τη ζωή τους τις πολεμικές συγκρούσεις σε θαλάσσιες περιοχές, αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Αντίθετα, οι εμπόλεμες ζώνες για το εφοπλιστικό κεφάλαιο αποτελούν πρόσθετο πεδίο κερδοφορίας με την εκτόξευση των άυλων, αλλά και σε περίπτωση χτυπήματος ή απώλειας του πλοίου προς αυξημένες αποζημιώσεις. Οι ζωές των αυτοργατών δεν περιλαμβάνονται στα εφοπλιστικά κέρδη. Είναι μακρύς ο κατάλογος που αυτή την περίοδο ναυτεργάτες και πλοία βρέθηκαν σε εύλεκτες περιοχές, σε Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα τραγικούς θανάτους, τραυματισμούς και ομοιρίες. Να χαρακτηριστούν τώρα εμπόλεμες ζώνες για να προστατευτεί η ζωή των αυτεργατών. Η συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο είναι αντίθετη με το λαϊκός αίσθημα που εκφράζεται με τη μαζική αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό και τους άλλους λαούς περιοχής. Πρέπει τώρα να φωνάξουμε απ' άκρη σ' άκρη της χώρας ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Θέλουμε να πούμε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Άμυνας να κατεβάσουν τα ξερά τους από τα παιδιά μας που εκπληρώνουν στρατιωτική τους θητεία, και επειδή εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την παραπάνω εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, διώκονται και αντιμετωπίζουν ποινές. Εμείς τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε με αξίες πανανθρώπινες και καθένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος αγαναχτεί βλέποντας τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαναχτεί ακόμα περισσότερο αν σκεφτεί ότι η σφαγή αυτή έχει βάλει τη σφραγίδα της η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι κανονικότητα να δολοφονούνται παιδιά και μανάδες. Δεν είναι ανθρωπιά να υπάρχουν κατατρεγμένοι. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να βάψει τα χέρια του με αίμα. Οι Έλληνες στρατευμένοι να πάρουν παράδειγμα από τις ηρωικές στιγμές που έχει γράψει ο λαός μας, γιατί είναι παιδιά του λαού μας. Όπως στους βομβαρδισμούς Ιουγκοσλαβίας που αρνήθηκαν Έλληνες φαντάροι να συμμετέχουν στον βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ και να δολοφορούν στο λαό της τότε Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας και τα κατάφεραν. Θάρρος και παλικαριά δεν είναι να σκοτώνουμε και να δολοφονούμε κατατρεγμένους και άλλους λαούς. Θάρρος είναι να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο μένοντας σωστή πλευρά της ιστορίας, και αυτή είναι στο πλάι του Παλαιστινιακού λαού. Η απόφαση ελληνικής κυβέρνησης, όπως και άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων,
για την αποστολή πλοίων και στρατού στην περιοχή έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη των εφοπλιστικών συμφερόντων και τον έλεγχο ενός κομβικού σημείου της περιοχής για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ενέργειας. Η προστασία της ναυσιπλοείας που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο που το 87% του στόλου του είναι σε σημαίες ευκαιρίας. Χωρίς Έλληνες ναυτεργάτες, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνική ασφάλιση. Οι Έλληνες εφοπλιστές απαιτούν την προστασία τους από το ελληνικό κράτος και την εμπλοκή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα τη στιγμή κατά την οποία απολαμβάνουν φορολογική ασυλία. Για το λαό όμως τίποτε και η κυβέρνηση, γιατί όπου θέλουν είναι επιτελικά ικανοί και όπου θέλουν είναι επιτελικά ανίκανοι. Όλα στο βωμό του κέρδους. Με πρόσχημα τις συγκρούσεις των Χούθη, η κυβέρνηση επιχειρεί να εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο στην πολεμική εμπλοκή της περιοχής με την παραχώρηση του στρατουγίου της Λάρισας. Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχοντας γεμίσει τη χώρα μας με νατοικές βάσεις θανάτου, εμπλέκοντας το λαό μας ακόμα περισσότερα στα παιχνίδια των ανταγωνισμών. Ο ελληνικός λαός ξέρει πως δεν έχει να περιμένει τίποτα από τους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς. Να απολογηθεί τώρα η κυβέρνηση και αυτοί των οποίων τα συμφέροντα υπερασπίζονται όταν στέλνει στο στόμα του λύκου τη φρεγάτα Ίδρα. Αυτοί που κερδοσκοπούν σε περίοδο ακρίβειας, στην ενέργεια και σε είδη πρώτης ανάγκης σε βάρος του λαού και την ίδια ώρα τα παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί από τη φτωχή αργοροτιά, αυτοί που πετάνε έξω από την πρώτη κατοικία φτωχές λαϊκές οικογένειες, αυτοί που κλείνουν τα κέντρα απεξάρτησης όπως ο ΚΕΘΕΑ και υποβαθμίζουν τη δημόσια υγεία και παιδεία και τρίβουν τα χέρια τους για την ιδιωτικοποίησή τους. Αυτοί είναι που έχουν την πραγματική ευθύνη για το μακελιό στην Παλαιστίνη, για τόσες χιλιάδες νεκρά παιδιά και αμάχους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να φημώσει και να τρομοκρατήσει τη λαϊκή οργή θα πέσει στο κενό. Η παραπληροφόρηση των αστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει κοντά ποδάρια. Ήδη αγρότες και φοιτητές δείχνουν το δρόμο και τις επόμενες ημέρες ετοιμάζουμε μια πανελλαδική πανεργατική απεργία 28 Φλεβάρι που θα βάλει τη σφραγίδα της. Απαιτούμε καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην λύσει κάπου στη φρεγάτα Ίδρα κανένα στρατιωτικός έξω από τα ελληνικά σύνορα. Καλή συνέχεια.